θεατρικά του Αντώνη. Κατά τα άλλα, ο Αντώνης έχει άλλο να μας πει, διότι έχει κινηματογραφικά νέα, μιας και παίζει την ταινία του Χρήστου Δήμα «Ακάλυπτος». Η οποία βγαίνει ταυτόχρονα με την, με την παράσταση. Μία μέρα πριν. 14 Μαρτίου. Η Τζέννη Θεωνά χτες. Ναι. Πρεμιέρα 14 Μαρτίου. Μπήκαμε σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως το κάναμε με πολύ κέφι. Εγώ συνάντησα τον Δήμα στον δρόμο και του λέω «Δεν ντρέπεσαι». Γιατί τον ξέρω χρόνια. Σε μια ταινία δεν έχεις βάλει. Ναι, του λέω «Δεν ντρέπεσαι, έχεις κάτι μαζί μου». «Γιατί». Του λέω «Γιατί δεν έχω παίξει ταινία σου ποτέ». Μου λέει «Γιατί είσαι ακριβώς». Του λέω «Δεν ντρέπεσαι». Πες μου, του λέω, κάτι, οτιδήποτε άλλο. Μη μου λες ότι είμαι ακριβώς. Μου λέει «Εντάξει, εντάξει». Το εννοούσε ή ήταν δικαιολογία. Δεν ξέρω. Νομίζω το εννοούσε, ξέρεις. Διπλωμάτης. Ναι. Και μετά από μερικές μέρες με ειδοποίησαν να πάω για την ταινία. Τι ρόλο εσύ σε αυτήν την ταινία λοιπόν που την περιμένουμε πώς και πώς πραγματικά, γιατί έχουμε ακούσει καλά, τα καλύτερα. Δίνει ρεσιτάλ ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είμαι βέβαιη ότι δίνει ρεσιτάλ. Μπορώ να τον φανταστώ στο ρόλο του Ακάλυπτου και πραγματικά περιμένω πώς και πώς να δω την ταινία. Κάνεις έναν αστυνομικό από τη βλέπω. Αστυφύλακα. Αστυφύλακα, ναι. Μέσα στις φυλακές που έχει βάλει τον κολλητό του φίλο. Τον. Το Γεράσιμο Σκαδαρέση, ναι. Ναι. Και οργανώνουμε μία απόδραση από τις φυλακές. Με τι? Με ελικόπτερο. Με ελικόπτερο. Πιο επίκαιρο δεν γίνεται. Διότι το ελικόπτερο, έχω να σας πω, ότι είναι το ίδιο ακριβώς με τους ίδιους πιλότους. Το ίδιο? Τι εννοείς? Αυτό που συνέβη στην στα Τρίκαλα. Χρησιμοποιήστε. Που είχε συνέβη παλιά. Ναι, ναι. Ξέχασα και το όνομα του. Χρησιμοποιήστε το ίδιο ελικόπτερο και το ίδιο πλήρωμα, δηλαδή. Ναι. Κατά τύχη, μου λέει, εμείς ήμασταν τότε. Η ιστορία μου λέει, επαναλαμβάνεται πάλι, μου λέει, για αυτή τη σκηνή, εμείς είμαστε. Απίστευτο, παιδιά. Δεν είναι απίστευτο. Τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι, Απίστευτο. Μόνο από τώρα αυτοί που είναι μέσα και τον απειλούν τους πιλότους είναι ράπερ, είναι. Ο Νίβο. Α, είναι ο Νίβο. Είναι ο Νίβο, ναι, ο Βουλιώτης. Είναι ο Νίβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα κινηματογραφικά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όσον αφορά τις, γιατί έχουμε και άλλη μια, άλλο ένα, μια δραστηριότητα του Αντώνη Λουδάρου. Που είναι, για τις Τετάρτες λες. Για τις Τετάρτες, στη Γλυφάδα, στο εγκόμιο stand-up comedy. Αυτά θα μας τα πει μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, γιατί και αυτό πρέπει να πάτε να τον δείτε σε αυτό που θα κάνει. Μετά τις διαφημίσεις όμως, θα το πούμε αυτό.